θυμήθηκα τη γιαγιά μου. Πολύ θρήσκα. Όλο στην εκκλησία την έβγαζε, αλλά φοβόταν και το διάβολο. Μια μέρα στο σχολείο άκουσα ένα ποίημα. Όταν γύρισα σπίτι δεν κρατήθηκα, της το είπα. Είδα τη σκιά ενός αμαξιλάτη, όπου κρατώντας μια βούρτσα στη σκιά, βούρσιζε τον ίσκιο του αλόγου. Ποιος το είπε αυτό, μου λέει. Πρέπει να το ξορκίσουμε. Πρώτη φορά τσίριζε έτσι. Εγώ φοβήθηκα, αλλά δεν το είπα σε κανέναν. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του, όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Ένα ποίημα είναι, ρε γιαγιά, ένα αστείο, της φώναξα. Εγώ βέβαια σαν παιδί ήξερα ότι δεν γίνεται να βουρτσίζει τη σκιά. Εκείνη πάλι πίστευε ότι με είχαν ζώσει τα δαιμόνια. Μου έπλυνε το στόμα με αγιασμό, με πασάλιψε με λάδι. Με έφτιασε από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και μετά μου έβαλε και μια κόκκινη κλωστή στον καρπό. Και μετά με πήγε και στον παπά. Με τάραξε κι αυτό στις ευχές της Βασκανίας. Ρεζίλη έγινα. Έτσι, έπαψα να πιστεύω. Με τρεις πυροβολισμούς. Τι έχουμε? Ένας νεκρός και μια σοβαρά τραυματισμένη. Με τι? Αρίστροφο. Όπλο βρέθηκε? Όχι. Μάλιστα. Μάρτυρες? Πάρτους. Κασίμου. Πώς πάμε, γιατρέ? Ευτυχώς οι σφαίρες δεν έπληξαν κανένα ζωτικό όργανο. Ωραία. Δεν θα έπρεπε να έχει συνέλθει? Έχει υποστεί σοβαρό νευρικό κλονισμό. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην συνέλθει? Σε αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω. Μήπως θυμάσαι τι ώρα ήταν? Εκείνη τη στιγμή, κύριε αστυνόμε, την ώρα θα κοίταζα. Μάλιστα. Δεν είδες δηλαδή τίποτα? Είναι μακριά, κύριε αστυνόμε. Τώρα, για να πω την αλήθεια, φοβήθηκα κιόλας. Είδα αυτούς που βγήκαν από το πουθενά και τρέχανε κατά εδώ και... Καταλαβαίνεις τώρα. Καλά, εντάξει.
Αστυνόμος Προκοπίου. Σταυρούλα Τσακίρη. Είμαι η θεία της Χαράς. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πιάσουμε τον άνθρωπο που πυροβόλησε την ανεψιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε τυχερή, ε. Ναι. Το φίλο της το γνωρίζετε? Ναι. Σήμερα το απόγευμα είναι η κηδεία του. Ήταν καλό παιδί. Ξέρετε, η Χαρά τον αγαπούσε. Πήγαινε συχνά σε αυτή την παραλία? Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ερχόταν πολύ συχνά με το αυτοκίνητο και την έπαιρνε για βόλτες. Δεν ρωτούσα. Από τότε που πέθανε η αδερφή μου, η Χαρά πήρε τη ζωή της στα χέρια της. Η Χαρά είναι πολύ υπεύθυνο κορίτσι. Αλλά και πολύ ανεξάρτητο. Ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε πάλι. Γεια σας. Κύριε αστυνόμε, ο άνθρωπος που ψάχνετε είναι ψηλός, λεπτός και καπνίζει τσιγάρα σε κασετίνα. Αυτά ξέρω να σας πω. Καλά, δεν χρειάζεται να φοβάστε. Πληροφορίες ζητάμε, δεν σας κατηγορούμε. Πήγαινατε συχνά εκεί? Καμιά φορά. Εκεί γνωριστήκαμε. Το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και παρατηρήσατε κάτι περίεργο? Κάτι ύποπτο? Όχι χθες, γενικά μιλάω. Τα καλοκαίρια έρχονται διάφοροι περίεργοι. Αλλά δεν δίναμε σημασία. Τρεις πυροβολισμοί. Ο ένας στο πόδι, ο άλλος στο δεξιό πνεύμονα και η τελευταία που τον αποτέλεσε στο Δόξα Πατρί. Νεκροψία. Δώσ' και τη βαλιστική. Σαρανταπεντάρι. Όπλο δεν βρέθηκε. Μέρα μεσημέρι, έξι πυροβολισμοί και μάρτυρες κοντά. Αν μη τι άλλο, είχε φοβερό θράσος ο τύπος. Αυτές είναι οι καταθέσεις. Οκ. Okay. Θερμά συλληπιτήρια. Δεν πρέπει να πεθαίνουν τα παιδιά πριν από τους γονείς, θα πρέπει. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τον αγαπούσε το γιο μου, αστυνόμε. Έτσι λένε όσοι τους γνώρισαν. Τότε αφήσατε να πάει να τον βρει. Μα τι θέλετε για να πιστέψετε ότι μπορώ να σας βοηθήσω? Δεν θέλω απολύτως τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να φύγετε. Δεν μπορώ να φύγω, είναι ανιψιά μου. Κοιτάξτε, έχω να πιάσω ένα δολοφόνο. Τον άνθρωπο που πυροβόλησε την ανιψιά σας. Απλώς με κάνετε και χάνω πολύτιμο χρόνο. Κύριε αστυνόμε, δεν είμαι ούτε ψώνια ούτε τρελή. Καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις. Πιστέψτε με, τις καταλαβαίνω. Σας ζητάω να καταλάβετε κι εσείς εμένα. Έχω μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα. Μερικές φορές είναι κατάρα. Αλλά ξέρω ότι μπορώ να σας βοηθήσω, το ξέρω. Κοιτάξτε. Σας παρακαλώ πολύ. Δώστε μου μια ευκαιρία. Δεν είμαι θρησκός άνθρωπος, ούτε μορφωμένος. Δεν είχα κλείσει τα γράμματα να γίνω επιστήμονας. Ούτε κλείσει την μπάλα να γίνω ποδοσφαιριστής. Πάντα πίστευα ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Και άμα το πιστεύεις αυτό, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή μαθηματικός γίνεσαι, ή μπάτσος. Τόσο απλά. Φεύγω. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει.
Είναι ήδη αργά. Λες και ήταν φάντασμα. Δεν κερδίζεις τίποτα έτσι. Πήγαινε σπίτι. Και η περίεργη που είπε το ζευγάρι. Τίποτε. Είχαν όλοι άλοθη. Φοβισμένοι, βασανισμένοι ματάκητες. Δεν μπορεί. Κάτι μας ξεφεύγει. Καληνύχτα. Γεια. Yeah. Άμα του φας με τον πύργο τον αξιωματικό, στις επόμενες 6 κινήσεις θα σου κάνει ρουά. Αν αντίθετα κινηθείς με το αλογάκι, θα σου φάει τη βασίλισσα στις επόμενες 2 κινήσεις. Όπως και να έχει το πράγμα, είσαι χαμένος από χέρι.